Opa, 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 bolê, opa! Γεια σου, παπάκο, γεια σου, οικογένεια, ει, οπα! Ευχαριστώ κύριε μαέστρο. Μπράβο, τα καταφέραμε σήμερα στο χορό. Τον έχω μάθει καλά. Λοιπόν, κυρίες μου κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα πέρα για πέρα. Καθίσατε απόψε να διασκεδάσετε με την αφεντό μου τσουνάρα μου γιατρός. Τι γιατρός? Επιστήμον γιατρός. Γιατρός επιστήμων και επιστήμονας γιατρός. Καθίσατε λοιπόν, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Δεν σας πρόσεξα. Συγχαρείτε, σας καλημερίζω και σας προσκυνώ, εφέντη ταχύρο καημένος. Διατάχτε με αρχοντά μου, γύζει για φύρι κόμμα να γινώ να με πατήσετε. Γίνεσαι χαντζαϊβάτη, ξένια στη ζωή. Γιατί το λέτε αυτό, αρχοντά μου? Που είμαι φτωχός. Φτωχός, αλλά όχι φουρτούνες. Γιατί, τι σας συμβαίνει? Σας συμβαίνει τίποτα πολύ χρόνο εμένα μου να σας εξυπηρετήσω? Εσείς να έχετε παράπονα από τη ζωή που έχετε, το μισθό σας τρέχει. Ο μισθός βρέχει, χιονίζει, ενώ εγώ άμα βρέξει, άμα χιονίζει, δεν έχω νεροκάματο. Μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες. Μην τα ζηλεύεις αυτά, χαντζαϊβάτη, είσαι τυχερός. Έλα στη θέση με μένα και του Πασά, που εγώ είμαι λίγο η αιτία, μπορώ να πω, που η κόρη του Πασά ευβάθη. Τι είπατε? Άρρωσε το κορίτσι, έχει πυρετό, έχει πάθει καμιά γρήπη. Είπα ευουβάθη. Τι είναι αυτό, αρχοντά μου? Δεν μιλάει, βρε παιδί μου. Δεν μιλάει. Γιατί? Έχει βραχνιάσει. Τι έχει βραχνιάσει? Ρε παιδί μου, δεν μιλάει. Φέραμε γιατρούς. Όχι και λίγους. Ακόμα και από το εξωτερικό κανένας δεν βρίσκει την αιτία πώς εχάθη η φωνή της. Τι λέτε, αρχοντά μου? Δεν θα ξαναμιλήσει το κορίτσι του Πασά? Πω, πω. Μας έχουν απογοητεύσει όλοι οι γιατροί. Καμία γιατριά δεν υπάρχει. Ο Πασάς θα είναι αυτοκτονήσει από όλη του τη στεναχώρια. Πω, πω, το κακό αφήνω το κορίτσι. Φαντάζομαι και τον πατέρα αυτόν, τον Πασά. Και αυτός και εγώ, γιατί σε μένα έτυχε ο λαχνός να πάθει το κορίτσι, ενώ συνομιλούσαμε ξαφνικά έπαψε να μιλάει. Τι λέτε, αρχοντά μου, φέρατε γιατρό? Είπαμε γιατρούς και από το εξωτερικό. Δεν κάνετε κάτι άλλο? Τι, παιδί μου? Δεν παίρνετε ένα γιατρό κομπογιανίτη? Τι είναι αυτό? Κομπογιανίτη θα πει πρακτικός γιατρός. Όχι, βρε χαντζαϊβάτη, και σημερινή εποχή κομπογιανίτη γιατρό. Πρακτικό. Και εντούτοις και οι σημερινοί γιατροί και τα φάρμακα που μεταχειρίζονται είναι από βότανα, από κομπογιανίτικα. Δεν θα τζαϊβάτε. Μα θα χάσετε τίποτα. Εδώ υπάρχουν γιατροί που ανασταίνουν νεκρούς. Μη μου το λες. Γνωρίζεις κανένα εσύ? Δεν έχουμε χάσουμε τίποτα. Γνωρίζω, αρχοντά μου. Εδώ κάθεται ένας που θα του δώσουν ξύλο του Καραγκιόζη να μην με δέρνει άλλη φορά. Θα τον βάλω αυτόν γιατρό. Αρχοντά μου, σε αυτή την παλιοκαλύβα κάθεται ένας γιατρός. Δεν μπορεί ποτέ. Επιστήμον. Και ντούτης, ήταν πλούσιος, παράτησε τα πλούτη του, παράτησε τα σπίτια, παράτησε τα ρούχα του, γυρίζει ξυπόλυτος, ρακέντος, μυριοπαλωμένος, κάθεται σε αυτή την παλιοκαλύβη. Έχει οικογένεια, πενταμελή οικογένεια είναι. Δεν μπορεί ποτέ, χαντζαϊβάτη, να κάθεται σε αυτό το καλύβι. Και ντούτης, εάν δεν τολμήσετε να του πείτε ότι είναι ανάγκη να κάνει καλά τη βεζιροπούλα, θα σας πει ότι εγώ δεν είμαι γιατρός. Ναι, θα μεταχειριστώ βία. Τότε μόνο, δηλαδή, πώς τα λένε, καμιά σφαλιάρα, ε. Σφαλιάρα,
τον κουρεμάσω. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται τον κακό, είναι καλός άνθρωπος. Αυτά άφησε τα σε μένα. Πάντως, δεν νομίζω να λες ψέματα ότι είναι γιατρός. Τι λέτε, εργοντά μου, τι λέτε. Σας εύχομαι να γίνει καλά το κορίτσι. Πω, πω, τι ξύλο θα φάει. Πολύ καλά. Ας ετοιμαστώ να είμαι έτοιμος ακόμα και για ξύλο. Τι λέεις, μάλιστα πασά μου, χαντζαϊβάτης μου τον υπέδειξε. Ο μέσος αν δεν δεχθεί να τον φέρει σούρνοντα τα μαλλιά. Μάλιστα. Οι γιατροί όλοι έχουν απελπιστεί. Για να δούμε. Πρόσεξε, μουσούλια, όπως σου είπα, εσύ είχα σαν αγά. Όχι. Γαλίβα ο ένας, πίσω από το σαράι ο άλλος. Για να δούμε, είναι εδώ. Κύριε γιατρέ. Κύριε γιατρέ. Παπά, αράχνε που πέσανε στο σβέρκο μου. Παπά, κοκτυπάνε την πρώτα. Για να δούμε, ρε. Ποιος... Όχου. Καλημέρα, κύριε γιατρέ. Καλώς τον. Τι θέλετε, τον γιατρό. Α, λάθος. Δίπλα κάθεται, άλλος είναι. Εδώ, σας παρακαλώ. Γιατί τραβάς. Εδώ. Είσαι γιατρός εσύ ο ίδιος. Εγώ, ναι. Το κρύβεις. Γιατρός εγώ ξυπόλυπτος και το κρύβω. Το κάνεις επίτηδες κι είσαι ξυπόλυπτος. Να πεινάω που πεινάω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το κάνεις επίτηδες. Απήγαινε από το βράδυ. Αφήγε από το χάμπι να μπεις εμένα το κάνω επίτηδες και πεινάω. Δεν με αφήνεις την πείνα μου, δεν με αφήνεις την ξελιγομάρα μου. Είσαι γιατρός ή δεν είσαι. Είναι ανάγκη να κάνεις καλά τη βεζιροπούλα. Να έρθω να κάνω εγώ καλά τη βεζιροπούλα. Ναι, και τι θα της πω. Ό,τι έχει. Δώσ' φάρμακα. Δεν είμαστε καλά. Δεν παίρνω φάρμακα γιατί πίναμε. Θα δώσω φάρμακα και σε άλλον. Αυτό που σου λέω εδώ θα το μετανιώσεις. Άφησε με, Χριστιανέ μου. Άσε, περίμενε. Περίμενε, σε γελάσανε. Πήγαινε βιάστον. Άρτο ρε. Τι συμβαίνει. Γιατί ρε παιδιά. Είσαι γιατρικά ωραία. Εκεί. Να συγχωρεθούν τα αποδαμένα σου και να λιγοστεύουν τα ζωντανά σου. Είσαι γιατρός ή δεν είσαι. Δεν είμαι παιδί μου, ρίχτου ξύλο. Μην κάνεις και αστείο. Στάσου λέει, δεν έχω φάει. Όχι, το είδα το όνειρο, στάσου. Είσαι γιατρικά. Όχι, είμαι, ρε, στάσου λέει. Είμαι. Α, ολέ, χαμένο. Είσαι λοιπόν γιατρός. Όχι, δώσ' του κι άλλο. Όχι, είμαι. Ποιος το είπε ότι δεν είμαι. Πήγαινε στη θέση σου. Ποιος σου είπε ότι δεν είμαι εγώ γιατρός. Γιατρός και ντόκτορ μάλιστα. Όλοι οι γιατροί έχουν δίπλωμα μικρό, εγώ πήρα το μεγάλο το δίπλωμα. Από αυτό είναι. Λοιπόν, άρχισε να κάνεις καλά τη βεζιροπούλα. Μα εφέντη μου, τι να της πω αφού δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Δεν είσαι γιατρός. Στρατιώτη, παλιά πεκιάμαγα. Άλλο δίπλωμα από εδώ. Τώρα έχουμε δύο διπλώματα. Όλοι έχουν γιατροί. Ένα, εγώ έχω δύο. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Είσαι λοιπόν ή δεν είσαι. Είμαι. Στη θέση του στρατιώτη. Φεύγει. Λοιπόν. Καλά μου τα είπε ο Χατζαϊβάτη. Μα, Χατζαϊβάτη, τα είπε. Ακούσε, φαίνεται μου, εγώ θα έρθω να κάνω καλά το κορίτσι. Ναι, αλλά πρέπει να έχω το φαρμακοποιό. Έχει μέσα το σαράι. Όχι, δεν κάνουν αυτοί. Πρέπει να έχω το φαρμακοποιό μου. Αυτόν επορκιστήκαν μαζί και αφήσαμε το επάγγελμα, το πρακτικό, ναι. Είναι και αυτός φαρμακοποιός όπως είμαι και εγώ γιατρός. Και ποιος είναι ο φαρμακοποιός, ο Χανταζάρης, ο Τσελεβής, ναι. Και άμα σου πει ότι δεν είναι, δώσ' του τα διπλώματα κι αυτού, βαράτε του. Πολύ καλά. Σας περιμένω, ναι, να παναντηθώ και θα έρθω. Άρε Χανταζάρη, ο, αχεγδάρο χρουσού, άρε Τζαναμπέτη. Θα δεις τι έχω να σου κάνω. Κολλητήρης, παρόν μπαμπάκο, γρήγορα παιδί μου, να πάει να μου φέρεις το ψηλό καπέλο. Το έχει η μαμά και νενά η κότα. Γρήγορα αδελιά, έκανα να μου φέρεις σούρνοντα το χαντζεγιβάντα από τα μαλλιά. Πολλιά πεκιάμαγα. Φέρε και το αλεξοβρόχιον. Φέρε εδώ και τη... Εδώ βάλε μέσα στη τσάντα απ' όλα. Θα δεις τι έχει να γίνει αν αθαρνηθεί και ο χαντζεγιβάτης. Α, μπράβο. Θα το δω, δώσε μου στα χέρια. Πάντε όλα να σε θέλει τάγα.
Δεν έκανα τίποτα, τερμένα κάμου, παλικαρά μου, καημένος. Χαλιαρέ, χαλιαρέ, χαλιαρέ. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα έγινα και λόρδος. Μάλιστα. Μάλιστα. Όλα πάνε καλά. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα ωραίοι που είμαστε. Ήρθατε, γιατρέ μου. Μάλιστα, το φαρμακοποιό θέλω. Ναι, έρχεται όπου κι αν είναι. Θέλετε τίποτα να πάρετε διαορεκτικό? Δεν θυμάμαι να είναι κλειστή η όρεξή μου ποτέ. Θέλετε ένα κονιάκ, ένα ουζό? Θες μπακλαβά, καϊμακλή, χαλβά? Έχετε πολύ χαλβά. Νταβάδες! Να μου δυο τρεις νταβάδες να τους δοκιμάσω. Ρε μανούλα μου. Μα δεν είμαι φαρμακοποιός. Ποιος είσαι στον πέρχοντά μου? Χαντζαϊβάτη είσαι ή δεν είσαι? Δώσε του τα διπλώματα, το καταπίνω το χαλβά. Δεν θέλω νερό, ρε. Αυτό το νερό χάμω. Είσαι λοιπόν ή δεν είσαι? Δεν είμαι, αρχοντά μου, κακομίλη. Όχι καλά, δεν είσαι. Όχι. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα ότι εγώ είμαι? Βαράτε του. Ωραία είσαι. Αχ, γιατί βαράς. Στάσου στρατιώτη μου. Να σου πω, αχ, είσαι ωραία. Αχ, είμαι. Ωραία. Άστε τον. Είμαι. Αφού δεν είμαι, αρχοντά μου. Δεν είσαι. Στρατιώτη! Παλιά παιδιά μαγα! Αχ! Είσαι ή δεν είσαι? Είμαι! Στέσου! Δεν είσαι μέσα! Όμω, τι ξύλο είναι αυτό πάνω, η σπάλα μου! Τα κοκαλάκια μου πανάνε! Έπρεπε να το έχεις πει από την αρχή ή να μην φας ξύλο! Ορίστε! Ένια σου καραγκιόζη, εσύ τα έκανες αυτά, ε! Έννοια σου τώρα, κακομίλη, θα τρως ξύλο εσύ και θα γελάω εγώ. Γιατί δεν είσαι γιατρός να γίνει καλά η Βεζιροπούλα. Γέλα, γέλα. Γιατί? Πες από εδώ. Πώς πήγε το ξύλο? Εγώ τι σου γλώστηκα να με ξυπνήσουν και να φάω ξύλο πρωινό? Τώρα εγώ το όνειρο. Ναι, αλλά τώρα που δεν είσαι γιατρός, θα τρως κάθε μέρα ξύλο που δεν γίνεται καλά η Βεζιροπούλα. Και εγώ θα γελάω. Δεν τα λες καλά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί εγώ θα λέω έδωσα τη συνταγή στο φαρμακοποιό. Ο φαρμακοποιός δεν έκανε καλά τα φάρμακα, ξύλο εσύ, θα γελάω εγώ. Όχι βρε. Άντε φέρε το κορίτσι κάτω. Γιατρέ μου, να σας φέρω το παιδί μου. Ο παιδί μου, γιατρέ μου, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Μορφέ το εδώ, θα το κάνω εγώ να μιλήσει. Πήγαινε, παιδί μου, στο γιατρό. Εσύ είσαι μαϊμουζέλ. Για σκύψε. Βήξε. Τι βλέπετε, γιατρέ μου? Σιωπή! Τούβλο! Συγγνώμη. Απάνω, συγγνώμη! Μίλησα. Σας διάκοψα. Βεβαίως! Απάνω που είμαι έτοιμος και κάνω την ακρόαση και είμαι έτοιμος να κάνω την επίκρουση, μου κάνει σε ζημιά και κάνω τη σύγκρουση. Σκύψε εσύ, μην καθάσω μέρα μου. Δείξε. Αχ, αχ, αχ. Να φας τώρα μια με τη μαγκούρα και θα κάνεις βάχ. Α-ε-ι-ο. Το ξέρω θα φάω ξύλο εγώ και ο Χαλαζάρης και θα είμαστε και δυο. Εσύ τώρα τι έχεις? Δεν μιλάει, γιατρέ μου. Μάλιστα, πάω το κορίτσι μέσα. Έλα, παιδί μου. Έλα, χαριέ μου. Μπα, κάτι άλλο συμβαίνει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ή ο φάβας έχει λάκκο. Τι βρήκες, βρε? Να ετοιμάσεις το φάρμακο 552α. Τι είναι αυτό? Τι είναι, δεν ξέρεις από φάρμακα, φαρμακοποιέ? Πασά μου, τι σημαίνει? Ο φαρμακοποιός δεν ξέρει, λέει, να φτιάξει το φάρμακο. Όχι, ξέρω. Πώς δεν ξέρω, τι λέτε, ξέρω, ξέρω. Ξέρεις, ρε, το 552α φάρμακο, το μπε. Όσε ξέρει ότι θα σε κρεμάσω. Είναι να πάρεις τσουκνίδες, μολόχα, θα τα βράσεις, θα ρίξεις γύψο μέσα, θα τα ανακατέψεις και θα δίνεις νερουλό γύψο ένα κουτάλι κάθε μια ώρα στο κορίτσι. Τι να κάνει ο γύψος στο κορίτσι? Να σταθεροποιήσουμε την ψυχή του, όταν θα έρθει ο χάρος να την τραβάει, να μην μπορεί να την πάρει. Εσείς ξέρετε.
Γρήγορα! Να στείλω για ποδοχάμ. Τι έκανες τώρα, Καραγκιόζη, τι θα κάνεις. Λοιπόν, άκουσε εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Έλα εδώ. Ο γιατρός, σ' αυτόν εκκρέμονται όλα. Το παιδί μου θέλω να ζήσει. Αυτό που σου είπα. Ναι, φέρ' το κορίτσι. Αν δεν γίνει καλά το κορίτσι, εγώ θα το σκίσω το δίπλωμα. Αχ, αχ, αχ. Κάτσε εκεί στον ήλιο πρέπει να κάνεις ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, έτσι που λες, Καραγκιόζη. Ναι, αυτό που σου είπα εγώ ότι στο χωριό ο ξυλοκόπος έπρεπε να πάρει το κορίτσι. Το άγαλμα που έφτιαξε ο γλύπτης, ναι, εκεί που παραδέριζα. Ναι, αλλά το άγαλμα αυτό ανήκει στον ξυλοκόπο, όπως λες, και εσύ. Αλλά ήταν και καλός ο καλλιτέχνης. Αυτό που σου λέω εγώ. Όχι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ ποτέ. Τι δεν μπορείς, ρε. Αυτό που σου λέω. Μη με βάζεις. Οχ, αχ, οχ, σταθείτε βρε και οι δύο βλάκες. Ανήκει σε αυτόν που έδωσε την ομιλία. Τ' άκουσες, Καντατζάρη. Παπα, μίλησε. Πήγε φέρε τον πατέρα της. Τρέχω. Πάνε γρήγορα. Ναι, αλλά θα μιλήσω, Καραγκιόζη, όταν μπορέσεις και μου δώσεις αυτόν που έχω αγαπήσει. Μωρέ, τι σε νοιάζει εσένα. Πάρε εσύ αυτό το φάρμακο που θα σου πω εγώ να πάρεις και τι σε νοιάζει εσένα. Ποιος είναι, ξέρεις. Ξέρω, ξέρω. Μου το μαρτυρήσανε ως Έλληνος. Μπράβο. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, εσύ. Είμαι στα διαταγάσαζε, γιατρέ μου. Κρύψου στην παράγκα μου και όταν, όταν φωνάξω ένα έως το 10 θα παρουσιαστείς και θα πεις τι συμβαίνει πασά μου. Μάλιστα. Τι θα κάνεις, τι σε νοιάζει εσένα, τι θα κάνω εγώ. Σε νοιάζει. Μπράβο. Ό,τι πεις λοιπόν. Έρχεται ο πατέρας σου. Ώστε λοιπόν έγινε καλά το παιδί μου, μπαμπά μου, παιδί μου. Ας τις συγκινήσεις, δεν είναι έτοιμα ακόμα τα πράγματα. Θα πάει το τελευταίο φάρμακο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάτε το φάρμακο αυτό. 1, 2, 9. Ο άλλος μην κοιμηθεί. 10 παρά 20, 11. Τι συμβαίνει, φωνάζετε. Ποιος είσαι εσύ. Πριν δώσαμε διαταγή να μην παρουσιαστεί κανένας μπροστά στο κορίτσι όταν πίνει το φάρμακο. Πασά μου το κορίτσι θα πεθάνει εάν δεν τον πάρει αυτόν άντρα της. Γιατί. Δεν σου είπα να δώσεις εντολή να μην παρουσιαστεί κανένας μπροστά της όταν παίρνει το φάρμακο, γιατί και λούστρος να είναι θα τον κάνεις γαμπρό σου. Ούστε, έγινε ζημιά. Βασά μου, Δευτέρα, άκουσα φωνές και έτρεξα προς συνάντησή σας. Τι έκανε ο βλάκας, κτίνος, τι κάνεις, δεν... Σε καλό παιδί μου, μη λίγο θυμάσαι εδώ. Όσε κρεμάς, όσε λίμ. Τι έκανε αυτό που μου κάνεις, γιατρέ μου. Σιωπή, άκουσε. Πασά μου, το κορίτσι πρέπει να τον παντρευτεί αυτόν. Δεν ξέρω αν είναι αραβωνιασμένος, αν είναι παντρεμένος. Ναι, είμαι αραβωνιασμένος, πασά μου. Ίσο η αραβώνα και η αμοιβή. Αποζημιώσεις, θα τη δώσω εγώ, φτάνει να γίνεις γαμπρός μου. Τ' άκουσες. Μάλιστα. Ορίστε λοιπόν, να σας δώσω την ευχή μου. Έτσι πέρα. Πάρω κι εγώ λιγάκι ευκούλα. Καραγκιόζη μου, πώς τα κατάφερες. Σώπαντε. Ωραία. Παιδιά μου, να ζήσετε, να γεράσετε, να μαυρίσετε, να κορακιάσετε. Παιδιά μου, χώμα να πιάνετε, μάλαμα να γίνετε. Μπαρούτι Δημητσανίτη για να γίνετε. Καλά τέκνα του Σολομόντου στα ζυμπίλια το ανάγνωσμα. Και τώρα πάμε μέσα να πάμε να πιούμε, να πανηγυρίσουμε τη σημερινή ημέρα. Έρε μανούλα μου. Λοιπόν, γιατρέ μου, σου χρωστάμε πάρα πολλά. Το ξέρω ποιος θα με ξεχρεώσει με ένα τόσο ξύλο που έφαγα. Λοιπόν, ορίστε, περάστε μέσα να γλεντήσουμε τη σημερινή ημέρα. Γιατρέ μου, πώς τα κατάφερες, άντε κατεργάρα. Έλα σε λιμέλα. Γιατρέ μου, ήταν μεγάλη εξυπνάδα αυτή που έκανες. Ποτέ δεν θα αποκτούσα γυναίκα μου την Βεζιροπούλα. Άντε, 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 στο χαρίζω. Σε περιμένουμε. Ναι. Έρε μανούλα μου, Καραγκιόζη μου, πώς τα κατάφερες βρε, μπράβο σου, μπράβο αδελφούλη μου. Και τώρα θα γίνουμε και πλούσιοι, Χαντατζάρη,
Εγώ γιατρός και εσύ φαρμακοποιός πρακτικός. Τώρα θα κάνουμε μεγάλη φήμη που κάναμε καλά τη Βεζιροπούλα. Πάπα κόσμος που θα έρχεται στα σπίτια μας. Μα θα φύγουμε, θα πάμε να παραθερήσουμε εμείς, να μας βρίσκει κανένας. Γιατί από εδώ και πέρα όποιον κάνουμε καλά θα πεθαίνει. Τρομάρα να σου έρθει. Και τώρα Καραγκιόζη, τώρα Καλατζάρη, θα γλεντήσουμε η σειρά μας με έναν Καλαματιανό. Αβάντε μαέστρο. Κύριε Γλέντια, όπα, γεια σου Χατζαντζάρη, γεια σου γιατρέ μου, κύριε μανούλα μου. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, η παράσταση ο Καραγκιόζης γιατρός σε τελείωσε. Γεια σας, γεια σας.